έγινε το χειρότερο σενάριο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να με αντιβάλλεις με τη Μαρία και να μείνει ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή, ήθελα σίγουρα να είμαι με παίχτες που θα είναι, έχουν ήδη βγει από το σπίτι. Η Μαρία που δεν έχει αποχωρήσει και ούτε εγώ και πρέπει να παλέψουμε τώρα για μια θέση, πάρα πολύ άβολο. Δεν ξέρω πραγματικά αν μπορώ να μαγείρεψω έτσι. Να καταλάβω, Μαρία, ότι δεν σου πολύ αρέσει ο αντίπαλος που απέμεινε. Ποιον θα διάλεγες αν είχες το μαχαίρι με το νούμερο 1? Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Όλοι εμένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Μαρία δεν αισθάνεται καλά ποτέ. Συνέχεια κατευθείαν κλάματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Σε διαγωνισμό έχεις έρθει, ειλικρινά. Δηλαδή, όπου και να είναι, μπήκε κλάματα, τελείωσε. Πάλι έκλαιγε τώρα. Εντάξει, είναι μόνο μαχαίρι. Δηλαδή, άμα κλαίσεις, κάνεις τον Στέφανο και τον κάθε Στέφανο να αισθανθεί. Νομίζω ότι του ρίξε το ηθικό του Στέφανο κατευθείαν. Έρχεστε όλοι μπροστά, πίσω από τις καμπάνες. Πήγαμε. Και ο Στέφανος χάλια είναι. Γιατί, το θεωρείς δίκιο αυτό που έγινε? Όχι. Θα προτιμούσα με οποιονδήποτε άλλον και να ήμουν, είτε με τον Νίκο είτε με τον Αλέξανδρο, μόνο και μόνο γιατί έχουν ξαναβγεί από το παιχνίδι. Έχουν βγει. Και η Μαρία, αν είχε βγει, θα με πείραζε. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ και η Μαρία είμαστε οι δύο μόνοι που ήμασταν οχτάδα. Και τώρα ο ένας θα πρέπει να φύγει. Είτε με εγώ είτε η Μαρία. Δεν θέλω να τους βλέπω. Και ο Στέφανος δεν είναι πολύ καλά. Εγώ θα τους βάλω μυαλό. Εγώ θα βάλω μυαλό στα παιδιά τα οποία θα επιλέξουν. Ποια ηθική? Μισή εδώ μέσα δεν έχουν ηθική. Τίποτα δεν έχουν. Εγώ θα μαγειρέψω όπως θα μαγείρευα όποιον και αν είχα να αντιμετωπίσω. Απλά με στεναχωρεί που ένας από τους δυο μας πρέπει να φύγει. Πρέπει να τα δώσω όλα. Θα τα δώσω όλα. Απλά θα πάρουμε μια ανάσα. Μια βαθιά ανάσα. Και πάμε αυτό.